δραματικό τόνο έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά τα γεγονότα. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψαν τα όσα συγκλονιστικά διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους. Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες και ο λέκτορας τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Ζήνωνας Ζιάρας, τα όσα περιγράφει στην ανάρτησή του είναι σοκαριστικά. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη από νωρίς. Εμφανή επίσης τα αυξημένα περίπολα στον Μόλο. Κάποια στιγμή μας προσέγγισαν κάποια αστυνομικοί και μας είπαν να απομακρυνθούμε διότι επρόκειτο να ξεκινήσει διαδήλωση και θα ακολουθούσαν επεισόδια. Μέσα σε 3 λεπτά πήραμε άρον-άρον τα παιδιά και ξεκινήσαμε να φύγουμε. Πριν προλάβουμε, πέρασαν από μπροστά μας γύρω στα 50 άτομα, μεταξύ 20 και 30 χρονών, μαυροφορεμένοι, οι μισοί εκ των οποίων φορούσαν κουκούλες. Για να πάμε στα αυτοκίνητά μας, χρειάστηκε να περάσουμε μέσα από τις γραμμές τους. Είδαμε και ακούσαμε διάφορα. Πριν προλάβουμε να βάλουμε τα παιδιά στο αυτοκίνητο, ξεκίνησαν να ρίχνουν κροτίδες, πυροτεχνήματα και μολότοφ. Χθες γίναμε μάρτυρες καταλυγή ενός κράτους που είναι απρόθυμο να πατάξει τη βία. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις μαρτυρίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.